Το αδιαχώρητο επικράτησε από το πρωί στο ταχυδρομείο των Σερών, όπου εκατοντάδες πολίτες θέλησαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Οι Έλληνες φορολογούμενοι προσπαθούν να μην αφήσουν καμία υποχρέωση απλήρωτη, με αποτέλεσμα να επικρατεί συνωστισμός σε τραπεζικά ιδρύματα και ταχυδρομεία, όπου η αναμονή ξεπερνούσε σε πολλές περιπτώσεις την μισή ώρα. Τώρα γρήγορα, γιατί τους εξήγησα ότι έχω τη γυναίκα στο νοσοκομείο και με ξεπεράτησε. Έχει πολύ κόσμο πάντως. Έχει πολύ κόσμο. Περιμένω πολλές ώρες, ενώ ένα καρτόσημο μπορούσε μια κοπέλα να το δώσει, να μην περιμένει ο κόσμος. Είναι αναγκασμένος ο κόσμος για ένα φάκελο να περιμένει μισή ώρα με τα νούμερα. Αυτό δεν γινόταν πουθενά. Εγώ τώρα ήθελα, έχω μεγάλο νούμερο. Θα φύγετε? Και θα φύγω, τι θα κάνω, θα έρθω μετά. Μετά από καμιά ώρα, ε? Ναι. Τι θα πληρώσουμε? Τέλη. Τέλη. Τελευταία στιγμή όμως θα αφήσατε κι εσείς τα τέλη. Όχι, δεν είχαμε λεφτά. Δεν έχουμε και δουλειές. Είμαστε και στην Εκκλησία Επιτροπή. Έχουμε και άλλες υπηρεσίες. Τώρα κατέβηκα. Σχόλασε η Εκκλησία, μετά κατέβηκαμε. Πήρα νούμερο και θα ξαναγυρίσω. Τι λέει το νούμερο, σε 234 είναι. Είμαστε ακόμα στο, ούτε στο 180. Άρα θέλει καμιά ώρα. Περίπου θα δούμε, δεν ξέρω. Πολύ κόσμο, γιατί έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πληρώνουν τα τέλη, ένθια, όλα. 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 Πήραν 5 και θα δώσουμε 10. Μισή ώρα. Μισή ώρα, καταφέρατε να πληρώσετε. Κατάφερα, ναι, ευτυχώς. Τέλη κυκλοφορία. Τέλη κυκλοφορία, όσο συνήθως στη τελευταία. Μέχρι να τα μαζέψουμε. Και πολλοί κόσμοι. Και πολλοί κόσμοι, πάρα πολλοί κόσμοι. 218 έχω. Α, έχετε ακόμα λίγο μέλλον. Έχω, ναι, γι' αυτό. Τι να κάνουμε, είναι τα τέλη κυκλοφορίας. Άμα δεν τα πληρώσουμε, δεν θα έχουμε αυτοκίνητο. Πρόστιμο μετά. Μεγάλο πρόστιμο θα έχει, οπότε δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή. Ήταν το ότι άργησαν κιόλας να βγουν, οπότε όλοι περιμένουμε. Το ελληνικό στοιχείο είναι αυτό εδώ, ότι τελευταία ώρα όλοι περιμένουμε. Όταν έρθει η σειρά μου, όχι, δεν τέλειωσα. Πόση ώρα έχει? Διάλειμμα, έχω κάνει 20 λεπτό. Έγινε. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Τι να, 291. 291. Είμαι από υπηρεσία, φανταστείτε. Θέλει 100 νούμερα ακόμα, ε. Πολύ ώρα, παιδιά, κουραστικό να ακούω συνδιαλέξεις. Πολύ ώρα. Ο κόσμος έπαιρνε το χαρτάκι προτεραιότητας προκειμένου να εξυπηρετηθεί, αλλά αναγκαζόταν να φύγει εκτός του κτηρίου των ΕΛΤΑ να ολοκληρώσει τις δουλειές του και να ξαναεπιστρέψει ώστε να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι και το τέλος του χρόνου, οι Έλληνες πολίτες και κάτοχοι γεωταχή αυτοκινήτων πρέπει να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για να μην αναγκαστούν με το νέο έτος να τα πληρώσουν στο διπλάσιο, καθώς ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο καμία παράταση. Εμείς εξυπηρετηθήκαμε γρήγορα. Αλλά καμιά ωρίτσα, βρήκαμε ένα γνωστό μπροστά και δώσαμε τα. Μία ώρα δηλαδή περίπου. Σίγουρα, ναι, μία ώρα. Οπότε όποιος έχει σειρά και έχει γνωστούς, εξυπηρετεί και τους άλλους. Βέβαια. Ναι. Τέλη κυκλοφορίας, τι. Τέλη κυκλοφορίας. Πολλοίς κόσμος. Χαμός, χαμός. Σε όλες τις τράπεζες γίνεται χαμός. Και όλοι τελευταία μέρες, στιγμή. Μέρες, τι να κάνεις. Περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Τελευταία στιγμή μας δίνουν λεφτά, τελευταία στιγμή πληρώνουμε κι εμείς. Εγώ τώρα μπήκα, πήρα νούμερο. Τι νούμερο, δεν ξέρω. Τι λέει το νούμερο. 263. Και τώρα ποιο εξυπηρετείτε? Α, δεν πρόσεξα. Είμαι μακριά πολύ ακόμα. Μακριά, άρα έχετε 120 νούμερα. Ναι, ναι. Πόση ώρα θα κάνει, πάνω από μία ώρα? Σχεδόν ώρα. Οπότε θα φύγετε και θα ξαναρθείτε. Πάω να πιω έναν καφέ και θα γυρίσω. Τέλη κυκλοφορία. Ναι. Καμιά ώρα περίπου. Περίπου. Οπότε θα φύγετε και θα ξανάρθετε. Ναι, ναι, ακριβώς. Τελευταία στιγμή, τέλη κυκλοφορία. Όχι, όχι, για κάτι άλλο, για κάτι προσωπικό. Ωραία, καλές γιορτές. Πληρώσαμε, να χαίρεστε τον Τσίπρα, κυρία, να τον χαίρεστε.